Καλησπέρα σας. Σήμερα θα φτιάξουμε γλυκά με λεμόνι. Sugar time. Γεια σου Φώτη. Γεια σου Στέλιο. Τι κάνεις? Καλά. Τα έχεις ετοιμάσει, βλέπω όλα. Άκουσες. Πολύ λεμόνι. Πολύ λεμόνι. Αγαπημένο είναι το λεμόνι. Το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στα γλυκά. Μόνο να φανταστείς πόσο ξύσμα βάζει ο κόσμος στα γλυκά του. Ή στα cakes, ή σε κρέμες, ή οτιδήποτε. Και αποφασίσαμε να κάνουμε γλυκά με λεμόνι. Θα πάμε να κάνουμε την πρώτη συνταγή. Μους λεμόνι. Με γεμιστά μπισκότα. Από λεμόνι. Από λεμόνι. Με λεμόνι μόνο. Φουλ λεμόνι. Φουλ λεμόνι. Ξεκινάμε να κάνουμε τη μους. Τη μους. Μους λεμόνι με μπισκότα γεμιστά. Υλικά για τη μους. 90 γραμμάρια ζάχαρη. 6 πρόκια αυγού. 70 γραμμάρια λικέρ λεμοντσέλο. 2 φύλλα ζελατίνας 10 γραμμάρια. 375 γραμμάρια κρέμα γάλακτος 36% λιπαρά. 2 πακέτα μπισκότα γεμιστά με γεύση λεμόνι. Ξύσμα από ένα λεμόνι. Μπορούμε να πούμε και ένα μικρό tip, ότι αν δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε λιμοντσέλο που θα βάλουμε εμείς, μπορούμε να βάλουμε κάποιο άλλο αλκοόλ στη συγκεκριμένη μους και να τους δώσουμε μία άλλη γεύση. Ξεκινάμε με το πρώτο στάδιο που είναι 6 κρόκι και 90 γραμμάρια ζάχαρη. Ζάχαρη. Σου ξεχωρίζω τους κρόκους. Και εγώ θα πω τι θα κάνουμε. Θα παστεριώσουμε πρώτα τους κρόκους με τη ζάχαρη. Τα παστεριώνουμε γιατί πάντα ο κόσμος φοβάται τα ομά αυγά, ειδικά τους κρόκους. Αν και δεν πρέπει να φοβάται. Αν και δεν πρέπει να φοβάται, ειδικά αλλά τώρα. Εμείς θα το κάνουμε. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να κάνετε και το τυραμισού που φοβάστε τα ομά αυγά. Να τους ψήσετε σε μπεν μαρί, μαζί με τη ζάχαρη βέβαια. Σκέτοι δεν ψήνονται, θα γίνουν ομελέτ. Πρέπει να τους ψήσετε με τη ζάχαρη. Ψήνοντας τον ατμό, φτάνει περίπου τους 85 βαθμούς και έτσι παστεριώνετε το αυγό και δεν έχετε κανένα φόβο. Αν και τώρα τα αυγά είναι τόσο ελεγμένα που νομίζω ότι ο κόσμος δεν πρέπει να φοβάται. Να βάλω τη ζάχαρη που είναι 90 γραμμάρια. Παίρνουμε και έναν αυγοδάρτη ή σύρμα. Ρίχνουμε τους κρόκους μέσα στη ζάχαρη και ανακατεύουμε αμέσως. Δεν τους αφήνουμε χωρίς να τους ανακατέψουμε. Πάνω από μισό λεπτό κάνει γρομπαλάκι. Τώρα πρέπει να βράσει. Μόλις αρχίζει να βράζει, χτυπάμε συνεχώς ώστε του ασπρίσει το μείγμα, ζεσταθεί πολύ και αφρατέψει. Πρέπει να τα ανακατεύουμε συνέχεια. Συνέχεια, αυτό. Ναι. Και τα τυχώματα. Και καλύτερα σε μεταλλικό μπολ να αποφύγετε το γυαλί, γιατί μπορεί να μην κάνει για μεγάλες θερμοκρασίες και σπάσει. Κοίτα τι ωραίο που έγινε. Σαν χτυπητό αυγό, αλλά ψημένο. Και το χτυπάμε με το σύρμα. Έχουμε και λεμονάτο μίξερ. Ζυγίζουμε το λιμοντζέλο, 70 γραμμάρια. Ανοίγουμε το μίξερ και σιγά σιγά ρίχνουμε το λιμοντζέλο. Σταματάμε λίγο να καθαρίσουμε τα τυχώματα. Και τώρα βάλω εγώ 2 φύλλα ζελατίνης. Που είναι 10 γραμμάρια. Ναι, 10 γραμμάρια που τις μαλακώνουμε σε πάντα σε κρύο νερό. Κρύο νερό από τη βρύση. Ναι. Απλώς το καλοκαίρι είναι πιο χλιαρό.
Οπότε βάζουμε και ένα παγάκι. Των 5 γραμμαρίων είναι, οπότε θα δείτε τα γραμμάρια εσείς. Γιατί υπάρχουν και των 2 γραμμαρίων. Συνεχίζω το χτύπημα. Έχει αφρατέψει. Και έχει σφίξει, έχει δέσει. Και έχει κρυώσει κιόλας. Έχουν μαλακώσει οι ζελατίνες όσο πολύ όπως καλά. Πρέπει. Τις στίβουμε. Τις ρίχνουμε μέσα στην κατσαρόλα που έχει ζεσταθεί το νερό. Θέλει πολύ προσοχή για να μην καούνε, μην τις ξεχάσουμε. Καίγονται, παίρνουν μια δυσάρεστη άσχημη οσμή, οπότε καλύτερα να τις πετάξετε παρά να τις βάλετε στο γλυκό, γιατί θα καταστρέψετε το γλυκό σας. Η ζελατίνη είναι πολύ λίγη. Δεν τη ρίχνουμε εδώ μέσα, γιατί είναι αρκετό το μείγμα, οπότε μπορεί να παγώσει αμέσως και θα κάνει ίνες. Βάζουμε λίγο από το μείγμα στη ζεστή κατσαρόλα, ανακατεύουμε για να αποφύγουμε αυτό το πρόβλημα. Στην ουσία δεν σφίγγει αμέσως, οπότε... Το τελευταίο στάδιο είναι να ξύσουμε ένα λεμόνι και να βάλουμε την παχύρευστη κρέμα που θα τη χτυπήσουμε τώρα. Και ξένο εγώ και το λεμόνι. Οκ. Okay. 375. Μας χωμερίζει. Λεμόνι είναι. Είναι και ακέρωτα. Και ακέρωτα και ελληνικά. Ωραία. Και... ρίχνουμε και το λεμόνι. Έτοιμη. Ορίστε, ευχαριστώ. Χαϊδεύουμε μέσα, χαϊδεύουμε τα τυχώματα. Μπορείς αν θες να χρησιμοποιήσεις και λίγο σύρμα. Και λίγο σύρμα δεν έχει πρόβλημα. Υπέροχη υφή. Αφήνουμε λίγο να σταθεροποιηθεί, να σφίξει και εκτός ψυγείου. Για να κάνουμε το μοντάρισμα. Ναι. Τώρα θα μου δώσεις μαγικά πισκότα γεμιστά. Έπρεπε να είχα κίτρινα γάντια. Κοίτα τι μαγικά ανοίγει. Θέλουμε και ένα ακόμα πακέτο. Θα τα βάλουμε περιφερειακά, μπορούμε να τα βάλουμε και έτσι. Μπορούμε να τα κόψουμε και λίγο, ανάλογα τον μπολ. Για να στέκονται καλύτερα σαν βάση. Άρα μπορούμε να τα βάλουμε και έτσι. Ναι, εξαρτάται το μπολ που έχουμε, ναι, πόσο ίσιο είναι. Εδώ κάνει μια... κάνει ένα μπομπέ. Προς τα πάνω, οπότε το βοηθάει. Και έχει ένα βλάκι, οπότε το βοηθάει. Ή το κόβουμε για να μπει... και και να κάνουμε ένα πάτο από κάτω. Εδώ θέλει μισό. Πρέπει να έχεις κάνει και λίγο αρχιτεκτονική, μου φαίνεται αυτό. Έχω καλούς φίλους. Έχει πήξει. Και αυτό οφείλεται... ζελατίνη. Δούλεψε. Δούλεψε. Τι κάνουμε τώρα. Τεμαχίζουμε τα υπόλοιπα πισκότα σε μικρά κομμάτια. Και τα προσθέτουμε στην κρέμα. Μπράβο. Είναι και γεμιστά με λεμόνι.
και ταιριάζουν πολύ. Μπορούμε να, κάνουμε και, να τα κάνουμε και γεμιστά με πορτοκάλι. Και να βάλουμε ξύσμα αντίστοιχα από πορτοκάλι και λικέρα από πορτοκάλι. Θες να ανακατέψεις. Καταπληκτικό. Λοιπόν. Εντάξει. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραίο για τα παιδιά, χωρίς το αλκοόλ. Το στρώνουμε. Δροσερό γλυκό. Πολύ. Και το παγώνουμε και σαφώς θα το αποτελειώσουμε στο food styling. Εκτέλεση για τιμούς. Τοποθετούμε σε μεταλλικό σκεύος τους κρόκους με τη ζάχαρη. Τα χτυπάμε με το σύρμα και τοποθετούμε το μπολ πάνω σε μία κατσαρόλα με νερό που βράζει, έως ότου το μείγμα φουσκώσει ελαφρά και ασπρίσει. Αποσύρουμε από τη φωτιά και συνεχίζουμε το χτύπημα στο μίξερ, προσθέτοντας σταδιακά το λικέρ. Μαλακώνουμε τα φύλλα ζελατίνας σε κρύο νερό και μετά τα διαλύουμε σε λίγο καυτό νερό για να λιώσουν. Βάζουμε λίγο από το μείγμα των αυγών στη λιωμένη ζελατίνα και ανακατεύουμε για να ενσωματωθούν όλα μαζί. Χτυπάμε στο μίξερ την κρέμα γάλακτος σε παχύρευστη μορφή και προσθέτουμε το ξύσμα. Μέσα στο μείγμα των αυγών βάζουμε την παχύρευστη κρέμα και ανακατεύουμε απαλά. Όταν αρχίζει ελαφρώς και πίζει, σπάμε το ένα πακέτο από τα μπισκότα και τα ρίχνουμε μέσα στην κρέμα. Σε ένα μπολ τοποθετούμε τα υπόλοιπα μπισκότα στη βάση και στην περιφέρεια και γεμίζουμε με την κρέμα. Αφήνουμε στο ψυγείο να παγώσει και σερβίρουμε. Sugar time, sugar time, sugar time. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Τώρα εσύ θα πας αυτό στο ψυγείο, θα κάτσεις να ξεκουραστείς. Τέλεια. Και έχω κάποιους άλλους βοηθούς του μέλλοντος. Για λίγο όμως αυτό. Δεν σε διώχνω. Θα τους παρακολουθείς να δεις τι πάμε κάνουν. Πάμε για την επόμενη συνταγή. Είμαι με δύο πολύ όμορφες κοπέλες. Για να κάνω τη δεύτερη συνταγή. Επιτέλους, έτσι. Γεια σας. Καλησπέρα. Είναι η Ευγενία και η Ιωσεφίνα. Ωραία ονόματα έχετε και οι δύο. Και νομίζω ότι κάνετε και ωραία γλυκά. Εσύ είσαι συνάδελφος και εσύ είσαι μελλοντική συνάδελφος, σωστά. Σωστά, μαθήτριά μας. Πώς τη βλέπεις μαθήτρια? Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλή. Εκτός από την Ιωσήφινα βέβαια έχουμε πολλούς μαθητές, εξίσου καλούς. Αυτό που έχει σημασία στη σχολή μας είναι τα εργαστηριακά μαθήματα. Μέσα από τα εργαστηριακά μαθήματα αποκτάνε τα παιδιά δεξιότητες, ικανότητες. Έτσι, τα οποία σίγουρα όλοι έχουμε δεξιότητες ικανότητες, απλά μας δίνει την ευκαιρία να τα αξιοποιήσουμε και να τα βγάλουμε στην επιφάνεια. Να το βγάλεις στην επιφάνεια και να τους εκπαιδεύσετε. Ακριβώς. Ξεκινάμε με τις βάσεις και από εκεί και πέρα τα παιδιά με τη φαντασία τους, μπερδεύοντας κάποια υλικά, πειράζοντας λίγο τις πρώτες ύλες, έτσι δημιουργούν κάτι και το δικό, παραπάνω. Δικό τους, σωστό. Ναι. Εσύ έτσι το διάλεξες το παλιό, για σου άρεσε. Τυχαία ή σου άρεσε από μικρή? Μ' άρεσε από μικρή. Εξελίχθηκε έτσι σε πειραματισμού στο σπίτι και παρότρυσε από τους γονείς και τους συγγενείς, αποφάσισα να αφουσωθώ σε αυτό μετά τις σπουδές μου βέβαια. Ωραία, και σήμερα τι θα κάνουμε? Σήμερα θα κάνουμε μια λιμονόπιτα. Θα την πετύχει, πιστεύω. Θα τα καταφέρει σίγουρα. Εντάξει τότε. Λοιπόν, σε περιμένουμε σε λίγο να δεις τι αποτέλεσμα θα βγάλει. Να δω τι δοκιμάζεται. Ωραία, ευχαριστώ. Ωραία. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε, θες να μας πεις λίγο? Ναι, θα ξεκινήσουμε με μια ζύμη γλυκιά. Ωραία, ξεκινήσουμε πρώτα με την ζύμη. Λεμονόπιτα. Υλικά για τη ζύμη. 125 γραμμάρια βούτυρο. 90 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. 1 αυγό. 250 γραμμάρια αλεύρι.
Θα μου δώσεις το βούτυρο που είναι στην κορυφή. Οκ. Ορίστε. Είπαμε... Χρειαζόμαστε 125 γραμμάρια. Ωραία, να έρθω κοντά σου να το ζυγίσουμε. Μπορούμε να τα βάλουμε όλα μαζί στον κάδο. Ναι. Το κάνουμε στο μίξερ. Βάζω την άχνη που είναι 90 γραμμάρια. Αν θέλεις, μπορείς να το κόψεις σε μικρότερα κομμάτια. Καλύτερα, για να ομογενοποιηθεί μετά καλύτερα. Πιο καλά. Μπράβο. Και χαλαρά. Θα μου φύγει. Όχι, όχι. Μην αγχώνεσαι καθόλου. 125. Και θα πάρεις... Δώσ' μου το βούτυρο εμένα. Ένα αυγό. Ωραία. Σπάς το εδώ. Γιατί αν σπάσεις εδώ και μας πέσει ένα τσόφλι, είναι λίγο δύσκολο να το πιάσεις μέσα από την άχνη. Οπότε εδώ είναι πιο εύκολο. Ρίξ' το μέσα. Λοιπόν, η ζύμη μας είναι έτοιμη. Χρειάζεται να την κρυώσουμε λιγάκι. Ναι, να ξεκουραστεί. Μπορέσει να βολευτεί και το βούτυρο. Την αφήνουμε στο ψυγείο περίπου μισή ώρα. Για τώρα μισή ώρα. Μπορεί να μείνει και παραπάνω, ακόμη καλύτερα. Αλλά είναι ένα ζυμάρι σφιχτό και δεν έχει πρόβλημα. Αυτή τη ζύμη μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε και μπισκότα. Μπορεί να κάνει και μπισκότα. Μπορεί να την εμπλουτίσει με κανένα αρωματικό. Μπορεί να βάλει κομμάτια σοκολάτα. Ξηρούς καρπούς. Και μπορεί και ξηρούς καρπούς. Mm-hmm. Και μπορεί να βάλει και λίγο baking powder για να είναι δώσει λίγο πιο όγκο. Ναι. Mm-hmm. Ψυγείο. Στο ψυγείο και συνεχίζουμε τη γέμιση. Υλικά για τη γέμιση: 500 γραμμάρια ζάχαρη. 250 γραμμάρια αμύγδαλο σε σκόνη. Χυμός από 5 λεμόνια. Ξύσμα από 2 λεμόνια, 10 αυγά, 190 γραμμάρια βούτυρο. Σε ένα μεγάλο μπόλο θα ρίξουμε την αμυγδαλόσκονη, τη ζάχαρη. Θα λιώσουμε, αλλά δεν θα το κάψουμε, το βούτυρο. 190 γραμμάρια βούτυρο. Είναι και αρκετά παγωμένο. 190. Βάζω μικρό κύματα ή μπενμαρί ή σε μία κατσαρόλα. Θα πλυνές. Ναι. Θα ταξίσεις. Όλο το λεμόνι, κυκλικά. Ωραία. Πρόσεξε, μην παίρνεις πολύ το λευκό. Ωραία. Γιατί πικρίζει. Και στίβουμε τα λεμόνια. Και το τελευταίο λεμόνι. Ανακατεύουμε πρώτα τη ζάχαρη με το αμύγδαλο. Ρίχνουμε τα αυγά. Πάρε και τα τυχώματα αν θέλεις, μπράβο. Σουρώνουμε λίγο το λεμόνι. Mm-hmm. Το σουρώνουμε γιατί για να φύγουν οι ίνες. Και να έχει πιο ωραία υφή. Και θα ρίξουμε και το ξύσμα. Mm-hmm. Πάντα σε ένα γλυκό το άρωμα το δίνει το ξύσμα και την οξύτητα το λεμόνι. Το λεμόνι. Και θα ρίξουμε και το βούτυρο. Και μπορώ να σου πω ότι αυτή τη γέμιση μπορεί να την έχει ομοίη μια εβδομάδα στο ψυγείο. Γιατί είναι με μεμβράνη, έτσι. Με μεμβράνη, σε ένα κουβά σκεπασμένο, σε ένα πλαστικό. Mm-hmm. Και τη χρησιμοποιείς όποτε θέλεις και είναι και πιο... Μπορεί να κάνεις μικρά ταρτάκια. Οπότε είναι πιο φρέσκια όταν
την ψήνεις όταν θέλεις να την καταναλώσεις. Θα μου φέρεις τη ζύμη που την έβγαλε, φέρνει εδώ που την έχεις βγάλει. Είδα που την πήρες και την έφερες από το ψυγείο, την είχες έτοιμη. Ωραία, παγώσει αρκετά το βούτυρο, που τώρα μπορούμε να το δουλέψουμε. Θες να το δώσω να το ανοίξεις, για να σε βοηθήσω εγώ. Θα να σου κάνω εγώ λίγο την αρχή που είναι σκληρή, γιατί είναι... Δεν σας βοηθάνε τα αγόρια στη σχολή? Πάντα. Πιστεύω. Ναι, ναι. Mm. Είναι λίγοι, αλλά μας βοηθάνε. Είσαστε πιο πολλές οι γυναίκες. Ναι, υπερτερούμε στο τμήμα μου τουλάχιστον. Α, στο τμήμα σου. Ναι. Για να σε βοηθήσω κι εγώ λίγο τώρα. Για να μην σε κουράσω. Κοίτα, το πιέζεις έτσι. Ναι. Τώρα αυτό, αν μαλακώσει πολύ με το άνοιγμα, μέσα στο νάιλον, το βάζεις λίγο στο ψυγείο, να ξαναπαγώσει. Όπως είναι, έτσι. Ναι, όπως είναι. Το γυρίζουμε. Ξεκολλάμε άλλη μία φορά. Λοιπόν, εδώ η προσοχή του είναι να μην κάνει τρύπα. Αν κάνει, το πιέζουμε να κολλήσει. Προθερμαίνουμε το φούρνο σε 160-170. Αυτό όταν το έχουμε στο ψυγείο, ανεβαίνει πάνω το αμύγδαλο και κάτω μένει ο χυλός. Οπότε ανακατεύουμε. Οπότε το ανακατεύουμε και αδειάζουμε όλο το μείγμα. Τώρα, αυτό με προσοχή, τώρα θα κάτσει λίγο, μπορούμε όταν το βάλουμε στο φούρνο να το αδειάσουμε. Ναι. Θέλει προσοχή λίγο για την έρευστο. Αν δούμε ότι είναι λίγο ρευστό στο κέντρο, το βάζουμε άλλα 5-10 λεπτά. Ωραία. Με τι θα το ντεκοράσουμε? Αυτό όταν κρυώσει, το πιο κλασικό είναι με μπόλικη άχνη. Και μετά με ένα φρούι γλασέ από λεμόνι, κάνεις μία σος. Εκεί την αφήνω στη φαντασία σου. Το γλυκό είναι έτοιμο, έχει κρυώσει. Ωραία. Αλλά πρώτα πρέπει να φωνάξουμε την Ευγενία. Βεβαίως. Θέλεις? Ναι, έτσι. Έλα, Ευγενία. Γεια σας. Γεια σου. Παρακολουθούσα από κάτω. Πώς τα είδες τα πράγματα? Πήραμε. Είναι πρώτο εξάμεινο η Ιωσήφινα. Πιστεύω τα πήγε πολύ καλά για το πρώτο εξάμεινο. Το πιστεύω κι εγώ και οι ερωτήσεις της ήταν στοχευμένες, έτσι, μάλιστα. Νομίζω όμως ότι έχει αρκετό δρόμο μπροστά της, αλλά σίγουρα το μέλλον θα είναι λαμπρό. Αυτό είναι σίγουρο. Είναι πολύ μικρή, έχει κέφι και όρεξη, οπότε θα τα καταφέρει. Κι εγώ έτσι πιστεύω. Λοιπόν, για να δούμε τι φτιάξατε. Θα είναι υπέροχο. Θα σου το δώσω μαζί σας, ολόκληρο να το πάτε στη σχολή. Ολόκληρο, μάλιστα. Θα δώσουμε και στους υπόλοιπους συμμαθητές. Ναι. Το αχνίζουμε. Και είναι έτοιμο. Και είναι έτοιμο. Δεν θέλει πολλά πράγματα, δεν θέλει μαρέγκα, δεν θέλει τίποτα. Το πολύ πολύ είναι μια κουταλιά γλυκή σαντιγί για να το δροσίσει. Μάλιστα. Εγώ θα το συσκευάσω σε ένα ωραίο κουτί. Θα ξεντηθείτε και θα σας το δώσω μαζί σας. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την συνεργασία. Να είστε καλά και εγώ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία να έχεις. Περάσαμε πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Εκτέλεση για τη ζύμη. Ζυμώνουμε όλα τα υλικά μαζί. Τη ζάχαρη, το βούτυρο, το αυγό και το αλεύρι και φτιάχνουμε ένα ζυμάρι. Αφήνουμε για μία ώρα στο ψυγείο. Ξαναμαλακώνουμε τη ζύμη και με αυτήν ανοίγουμε μια φόρμα τάρτας διαμέτρου 24 εκατοστών και ύψους 4 εκατοστών. Εκτέλεση για τη γέμιση. Λιώνουμε το βούτυρο. Ανακατεύουμε τη ζάχαρη με το αμύγδαλο.
τα αυγά, το χυμό και το ξύσμα. Στο τέλος προσθέτουμε το λιωμένο βούτυρο. Ανακατεύουμε πολύ καλά, έτσι ώστε να πετύχουμε ένα ομοιογενές μείγμα και με αυτό γεμίζουμε την τάρτα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για 60 λεπτά. Πασπαλίζουμε με άχνη. Καλώς το Φώτη. Ξεκουράστηκες, παρακολουθούσες. Πώς σου φάνηκε η Ιωσήφινα? Πολύ καλή. Βέβαια, θεωρώ ότι έχεις βάλει και εσύ το χέρι σου τόσα χρόνια με τις εκπομπές και αυτά. Έχουν θυστεί τα νέα παιδιά πάνω σε αυτό. Μπορεί. Μπορεί. Τους έκανα καλό, νομίζω. Σίγουρα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εμείς. Πάμε να κάνουμε την τελευταία συνταγή, η οποία τι είναι? Ένας συνδυασμός που τελευταία τον αγαπάμε όλοι. Το όξινο μαζί με τη σοκολάτα. Θα κάνουμε ένα φοντάν σοκολάτας με έντονη γεύση από λεμόνι. Θα το συνοδέψουμε με μία... με κρέμα αγγλές από λεμόνι. Φοντάν σοκολάτας με λεμόνι. Υλικά για το φοντάν. 260 γραμμάρια κουβερτούρα, 72% κακάο. 250 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 36% λιπαρά. 50 γραμμάρια χυμό λεμόνι. 150 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. 2 αυγά. 2 κρόκια αυγών. Έχουμε 260 γραμμάρια κουβερτούρα, 72%. Θα είναι έντονη η σοκολάτα. Ναι, γιατί είναι δυνατό και το λεμόνι, να ξέρουμε. Σου δίνω 3. Είναι πολύ εύκολο, γιατί είναι κάθε κυβάκι 10 γραμμάρια σοκολάτα, οπότε είναι εύκολο. Δεν θέλει ζυγαριά. Όχι, θα τα κόψω εγώ. Και εσύ ζύγισε τα υπόλοιπα υλικά και θα μου πεις. Θέλουμε καταρχήν 2 αυγά ολόκληρα και 2 κρόκους. Εγώ σπάω τη σοκολάτα. Ναι, ναι. Όπως μου είπες σε κυβάκια. Στην ουσία τη θέλουμε ψιλοκομμένη, τεμαχισμένη. Ναι, ναι. Λοιπόν, 200 και 6. 260. Αυτή την τρώμε. Έτοιμα και τα αυγά. Τα αφήνω εδώ. Ωραία. Και θέλουμε κρέμα γάλακτος τώρα. Κρέμα γάλακτος, η οποία είναι 250 γραμμάρια. Την οποία τη ζεσταίνουμε. Να τη ζυγίσεις? Ναι, ναι, δώσω να τη ζυγίσω. 250 είπες. 250. Τη ζεσταίνουμε καλά πριν το βρασμό, έτσι. Και έχουμε και 150 γραμμάρια άχνη ζάχαρη, συν 50 γραμμάρια χυμό λεμονιού. Πού τον έχω εγώ εδώ? Τον έχεις εκεί. Θέλω να πω ότι το λεμόνι πάει πολύ με τη σοκολάτα, μην το φοβάστε. Και με τη γάλακτος επίσης. Θα τα ανακατέψουμε μαζί? Θα τα ανακατέψουμε εδώ. Δώσε να τα ανακατέψω. Το χυμό λεμόνι το ρίχνουμε εδώ, δεν το ρίχνουμε ποτέ στην κρέμα. Ναι. Διότι υπάρχει κίνδυνος, φόβος να μας κόψει την κρέμα. Ναι, γιατί θα είναι σκέτο, ενώ αν κάνουμε μια κρέμα αγγλέ που έχει και αυγά και θα αλλάξει. Θα αλλάξει. Κατευθείαν στην κρέμα δεν μπορώ να το ρίξω. Όμως ρίχνω και το χυμό. Βέβαια, το χυμό μπορούμε να το ρίξουμε και μετά στη σοκολάτα. Δεν έχει σημασία τώρα, όπου έχει βράσει η κρέμα. Ωραία. Και την μόλις βράσει, τη ρίχνουμε κατευθείαν στη σοκολάτα. Στη σοκολάτα. Αφήνουμε για ένα λεπτό να μαλακώσει. Παίρνουμε ένα ταψάκι ή βουτυρών μη αλευρών ή μια σιλικόνη. Φόρμα σιλικόνης. Στα φοντάν είναι πολύ καλές οι σιλικόνες. Ξεφορμάρεται πολύ, πολύ εύκολα. Απλώς πρέπει να κρυώσει τελείως μέσα στη σιλικόνη πολύ καλά, να σταθεροποιηθεί γιατί είναι και υγρό, και μετά το ξεφορμάρει.
Είναι διάμετρο 20 εκατοστά. Αν θέλουμε επιπλέον άρωμα λεμονιού, μπορούμε να ξύσουμε. Και τα αυγά. Προθερμαίνουμε το φούρνο σε 170 και ψήνουμε για 25-30 λεπτά. 25 με 30 λεπτά. Για να βγει υγρό, όταν βγαίνει από το φούρνο, να είναι η επιφάνειά του λίγο τρεμουλιαστή. Εκεί θέλει λίγο προσοχή, να μην ψηθεί παραπάνω, μην γιατί μετά πολύ θα γίνει σαν κέικ και θα στεγνώνει. Θα διαφορετική η φύση θα είναι. Ψήνουμε, είπαμε, σε 170 για 25 με 30 λεπτά. Ωραία. Ψήνεται το φοντάν, πάμε να κάνουμε την κρέμα αγγλές. Υλικά για την κρέμα αγγλές με λεμόνι. 50 γραμμάρια χυμό από λεμόνι. 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος 36% λιπαρά. 3 κρόκια αυγών. 80 γραμμάρια ζάχαρη. ...200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 80 γραμμάρια ζάχαρη που την έχεις εκεί. Την έχω τη ζάχαρη. 3 κρόκους στους σπάω τώρα. Τρεις, έτσι. Και 50 γραμμάρια χυμό λεμόνι. Το έχω εδώ. Να έχουμε στύψει. Sugar time. Αν δεν θέλουμε να έχει όξινη γεύση, μπορούμε να βάλουμε μόνο το ξύσμα, απλώς στη θέση του λεμονιού να βάλουμε 50 γραμμάρια παραπάνω κρέμα γάλακτος. Και βέβαια είναι μια κρέμα η οποία μπορούμε να συνοδεύσουμε πολλά γλυκά. Πάρα πολλά γλυκά. Και βάζω και το λεμόνι μέσα έτσι. Ρίχνουμε εδώ. Το έχουμε ανάψει σε μέτρια φωτιά. Τώρα εδώ θέλουμε, για να γίνει σωστά, θερμόμετρο. Α, θα σου δώσω. Αφού θέλεις θερμόμετρο, θα το έχεις. Ανακατεύουμε και προσθέτουμε και το χυμό λεμόνι. Βάζουμε και τα 50 γραμμάρια χυμό λεμόνι. Και ψήνουμε από 83 μέχρι 85 βαθμούς και το αυγό παστεριώνεται. Και το λεμόνι δένει την κρέμα και την κάνει πιο παχύρευστη. Θέλει συνέχεια ανακάτεμα. Στο κάτω μέρος της κατσαρόλας έχει φτάσει ήδη τους 55-56 βαθμούς όταν βάζεις γρήγορα. Μπράβο. Εντάξει, Φώτη, είναι έτοιμο. Να το αδειάσω γρήγορα. Κατευθείαν το αδειάζουμε γιατί η θερμοκρασία που έχει η κατσαρόλα, το ψήνει, συνεχίζει και οπότε ψήνεται το αυγό, οπότε αλλάζουμε αμέσως κατσαρόλα. Αφήνουμε να κρυώσει και μπορούμε να το βάλουμε και πάνω σε παγάκια και να ανακατεύουμε, θα μας παγώσει πιο γρήγορα και θα γίνει και πιο ωραία η υφή του. Εκτέλεση για το φοντάν. Τεμαχίζουμε την κουβερτούρα. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τους κρόκους, τα αυγά, την άχνη και το χυμό λεμονιού. Ζεσταίνουμε την κρέμα γάλακτος και πριν βράσει τη ρίχνουμε πάνω από την κουβερτούρα. Ανακατεύουμε καλά. Αδειάζουμε το μείγμα των αυγών μέσα στη σοκολάτα, ομογενοποιούμε και τοποθετούμε σε φόρμα 20 εκατοστών. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για 25 με 30 λεπτά. Εκτέλεση για την κρέμα αγγλέζ. Σε μια μικρή κατσαρόλα βάζουμε την κρέμα γάλακτος. Ανακατεύουμε καλά τη ζάχαρη και τους κρόκους. Αδειάζουμε το μείγμα των αυγών μέσα στην κρέμα γάλακτος, προσθέτουμε το χυμό λεμονιού και ανακατεύουμε. Βάζουμε την κατσαρόλα σε χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς.
Πριν αρχίσει να βράζει, δηλαδή στους 84 με 85 βαθμούς, κατεβάζουμε από τη φωτιά και αδειάζουμε σε άλλο σκεύος. Είσαστε έτοιμοι. Πάμε για food styling. Ήρθε η στιγμή που θα στολίσουμε τα γλυκά μας. Είναι τρία λεμονάτα. Να ξεκινήσουμε από τη σοκολάτα. Θα το κόψουμε για να δούμε πόσο υγρό είναι. Πόσο μαλακό είναι, γιατί είναι... Σαν λασπωμένο, πολύ... αλλά έτσι πρέπει να είναι. Ναι, πρέπει να έχει αυτή την υφή. Και γυαλίζει. Τι βλέπετε. Και εδώ... ρίχνουμε την κρέμα αγγλέ. Εδώ δεν νομίζω να θέλει κάτι άλλο. Το υπόλοιπο το καταλαβαίνεις στη γεύση. Ναι. Ή μπορεί να το βάλεις μια μπάλα από παγωτό λεμόνι ή γρανίτα, σορμπέ. Κόβουμε τη λεμονόπιτα που φτιάξαμε με την Ιωσήφινα. Και η λεμονόπιτα, η συγκεκριμένη, έχει και πολύ ωραία υφή όταν την κόβεις. Είναι σαν και... υγρό κέικ αυτό. Μέσα. Ναι, διαχωρίζεται το αμύγδαλο με την κρέμα, θα το δούμε τώρα. Ναι, καταπληκτικό. Η οποία μπορεί να την σερβίρουμε όταν έχει κρυώσει, μπορούμε να τη σερβίρουμε και λίγο ελαφρώς να τη ζεστάνουμε. Ελαφρώς μπορούμε να τη ζεστάνουμε. Και εδώ το αμύγδαλο έχει ανέβει πάνω. Εντυπωσιακό. Ωραία παρουσίαση. Με το λεμόνι. Και εδώ θα τέριαζε η κρέμα αγγλέ σε ένα ωραίο ποτηράκι. Ναι, σε πολύ λίγο. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο επιδόρπιο αυτό. Πάρα πολύ. Και για τσάι για το απόγευμα. Και τώρα πάμε στη μους λεμόνι. Θα μου ανοίξεις λίγα γεμιστά. Αυτά. Βάλε, βάλε κι εσύ. Μπορεί να παίρνεις με το πισκότο. Σαν τι. Να... ακριβώς. Να βάλω λίγα ακόμα. Ναι, όντως. Γεμίζει και είναι πιο εντυπωσιακό. Τώρα το καθώς στο μέσα, ενδιάμεσα στην κρέμα. Για ένα μπουφέ. Μια σου έβαλε ένα σφινάκι και να σου φέρω και ένα σφινάκι λιμοντσέλο να βάλεις. Στην υγειά σας. Πάμε στο τραπέζι να δοκιμάσουμε. Πάμε. Με τσάι με λεμόνι ή με λιμοντσέλο. Λεμονάτο απόγευμα. Να πιούμε πρώτα ένα λιμοντσέλο. Που δίνει ωραίο άρωμα και μετά το τσάι μας. Τσάι με λεμόνι, Τι κάναμε σήμερα, γλυκά με λεμόνι. Παντρέψαμε το λεμόνι με τη σοκολάτα. Αυτό το είπα και προηγουμένως, μην το φοβόμαστε. Είναι πάρα πολύ ωραία γεύση, ιδιαίτερη και πολύ σύγχρονη. Γιατί το χρησιμοποιούμε το λεμόνι στη σοκολάτα. Μην ξεχνάμε τα γεμιστά μπισκότα που είναι με λεμόνι
που τα παντρέψαμε με μια ωραία κρέμα, μια περίπου μους, μεταξύ μους και κρέμας λεμονιού. Και την αγαπημένη λεμονόπιτα. Αυτή τη λεμονόπιτα, σαν συνταγή, πρέπει να την κάνω γύρω στα 25 χρόνια. Αλλά είναι διαχρονική. Αλλά είναι πολύ ωραία. Και δεν είναι κλασική πια. Και μένει και εκτός ψυγείου. Και δεν είναι λεμονόπιτα που μπαίνει μαρέγκα ωραία πάνω και τη διατηρούμε στο... Έχει τόσο ωραία γεύση που δεν χρειάζεται να μπει τίποτα παραπάνω. Ακριβώς. Τι θα δοκιμάσεις, να σου κόψω λίγο σοκολατένιο. Έλα. Γιατί είσαι νέος και πιο σύγχρονος. Είναι και πικρή. Θα μου βάλεις και λίγο κρέμα, κρέμα γλέ. Θα σου βάλω. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Θα δοκιμάσω κι εγώ λίγο. Πολύ πλούσιο. Και σε σοκολάτα. Καλά, η σοκολάτα φαίνεται γιατί είναι πολύ υγρή. Κοίτα, σαν κρέμα είναι. Σαν ψητή κρέμα. Πραγματικά σαν ένα αληθίνι. Ωραία γλυκά φτιάξαμε σήμερα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ που με βοήθησες. Και σε περιμένω την άλλη Κυριακή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε, μικρούς και μεγάλους. Θα είμαστε κοντά σας την άλλη Κυριακή. Με τι άλλο, με καινούργια γλυκά. Καλό σας βράδυ. Sugar time.